αντιπλημμυρικά νερά του ροπεδίου έδωσαν το φιλί της ζωής στο φράγμα Ποσελέμη. Μέχρι σήμερα οι ποσότητες στο μεγάλο υδρευτικό έργο της Κρήτης αγγίζουν τα 9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και όπως εκτιμάται θα έχουμε υπερχείλιση του φράγματος σε 2 μήνες. Η χωρητικότητα του φράγματος είναι 25,3 εκατομμύρια. Περίπου την μέρα μπαίνουν 500.000-600.000. Αναμένουμε σήμερα να μπουν γύρω στους 800.000. Με το ρυθμό αυτό που σας είπα, περίπου μέσα του με τέλος Μάρτη θα έχουμε γεμίσει πλήρως, θα έχουμε υπερχείλιση. Το κόκκινο καμπανάκι λειψιδρίας χτύπησε τον Οκτώβριο του 2017. Εφιαλτικότατο σκηνικό στο φράγμα Ποσελέμη τον Απρίλιο του 2018, οπότε το χώμα είχε σπάσει από την ανομβρία. Σχεδόν άδειο από νερό το φράγμα στις αρχές Δεκεμβρίου του 2018. Εντυπωσιακές είναι εικόνες από ντρόουν τις τελευταίες ώρες στο φράγμα Ποσελέμη. Ναι, αυτή τη στιγμή η ποσότητα πλησιάζει τα 9 εκατομμύρια κυβικά, κάτι το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Θα πρέπει να γίνει διαδικασία συνεννόησης με τις 3 ΔΕΙΑ, Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου και Χερσονήσου σε σχέση με τις ποσότητες νερού τις οποίες θα διαχειριστούμε για το 2019. Από το μαρτύριο της αγώνας πέρυσι, 2 μέρες χωρίς νερό, 3 ώρες με νερό. Στις εντυπωσιακές εικόνες με το καταράκτη, μέσω της υδρευτικής σύραγγας, συνεπάρκεια νερού φέτος και με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για υπερχείλιση του φράγματος τον ερχόμενο Μάρτιο. Επιτέλους νερό. Θα έχει νερό, όπως πάει η χρονιά, είναι καλή χρονιά. Γιατί πρέπει να γεμίσει το φράγμα, να επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε και έτσι να μπορέσει και ο νομός Ηρακλείου και ο νομός Λασιθίου το καλοκαίρι να έχουν το απαραίτητο νερό, να μην υπάρχουν ελλείψεις. Περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού εισέρευσαν μόνο σήμερα στο φράγμα Ποσελέμη. Συνάντηση με τις 3 δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου θα πραγματοποιήσει στις αρχές Μαρτίου ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης προκειμένου να καθοριστούν οι ποσότητες νερού και με ζητούμενο την ορθολογική διαχείρισή του. Να σημειωθεί βέβαια ότι το νερό αυτό θα καλύψει τις πρόσθετες ανάγκες που υπάρχουν, ώστε να μην υπάρχει καθόλου πρόβλημα. Εμείς προετοιμαζόμαστε σαν διοίκηση σε σχέση με το διοικητήριο. Γίνονται όλες οι προμήθειες, ό,τι αναλώσιμα χρειάζεται, τα χημικά τα οποία χρειάζεται, οι συμβάσεις που πρέπει να είναι ενεργές, ό,τι χρειάζεται για το προσωπικό, προκειμένου να έχουμε μια πλήρη λειτουργία. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης έπιασε τον αρχικό στόχο των 7 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού προκειμένου το φράγμα να είναι πλέον λειτουργικό. Όπως είναι γνωστό, ελάχιστες ποσότητες νερού 3 φορές το μήνα λαμβάνει τους τελευταίους μήνες η ΔΕΙΑ Χερσονήσου, ενώ οι υπόλοιπες δημοτικές επιχειρήσεις Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου σταμάτησαν να ανιδρεύονται από το περασμένο Οκτώβριο. Τα νέα δεδομένα σκορπούν πλέον χαμόγελα και αισιοδοξία σε όλους τους αρμόδιους που σχεδιάζουν πλέον με προσοχή τα επόμενα βήματα για την υδροδότηση των 3 τουριστικών περιοχών.